Σήμερα θα μιλήσουμε για την παγκόσμια πανδημία, για την παχυσαρκία. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Πυρακόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είναι ομοιοπαθητικός, ειδικός εφαρμογών διαιτητικής και σύμβουλος διατροφικής ζώνης. Πώς είστε? Ευεξία. 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 Ή θα έχεις παχυσαρκία, ή θα έχεις χρόνιο νόσημα, ή θα έχεις ευεξία. Αυτό. Μακάρι να έχουμε ευεξία όλοι. Έτσι, μπράβο. Διαλέγεις και παίρνεις. Έτσι. Θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, για την παχυσαρκία. Ναι. Τι γίνεται με την παχυσαρκία στην Ελλάδα? Ο κόσμος όλος δεν καταλαβαίνει ότι η παχυσαρκία είναι μια ασθένεια. 13/8/2013 η Ιατρική Ένωση των ΗΠΑ ψήφισε την παχυσαρκία πλέον σαν ασθένεια. Uh-huh. Αυτό δεν το έχει καταλάβει κανείς. Ότι όλες οι ασθένειες που έχουμε είναι λόγω της αύξησης σωματικού λίπους. Βέβαια. Και θα πούμε ποιες ασθένειες μετά. Βέβαια. Νομίζουν ότι θα κάνουν μια θερμιδοδίαιτα ή θα πάνε στο ΑΒ Ινστιτούτο, θα χάσουν 5 κιλά και εκεί θα λύσουν το πρόβλημά τους. Δεν είναι το πρόβλημα του ενός, δύο, τριών μηνών. Είναι πρόβλημα ζωής. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια της παχυσαρκίας. Αυξάνεται το σώμα. Έχουμε αύξηση 42%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μόνο 38%. Τόσο μεγάλη διαφορά, έτσι. Τεράστια διαφορά. Βέβαια. Πεθαίνουν κόσμος από την παχυσαρκία, από το τοξικό λίπος. Και κανείς δεν έχει ευαισθητοποιηθεί. Πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτό όμως, κύριε Δρακόπουλε? Είπαμε ότι είναι νόσος. Η ιατρική εδώ και χρόνια προσπαθεί να βρει το φάρμακο της παχυσαρκίας. Αλλά επειδή δεν είναι ένα ένζυμο που αυξάνεται, όπως έχουμε ένα χρόνιο νόσημα, mm-hmm. καρδιοπάθεια, διαβήτης, δεν είναι μόνο ένα ένζυμο που αυξάνεται και έτσι έχουν παχυσαρκία. Είναι πολυπαραγοντικός παράγων η παχυσαρκία. Είναι και κληρονομική. 100% κληρονομική. Γιατί ρωτάει, είναι κληρονομική? Με την τροφή δίνουμε μία εντολή στο σώμα μας. Mm-hmm. Αυτή την εντολή την παίρνουν τα γονίδια. Όχι τα γονίδια, την παίρνουν οι ορμόνες. Οι ορμόνες μεταβιβάζουν αυτή την εντολή μέσα στα κύτταρά μας. Έχουμε 103 εκατομμύρια κύτταρα. Άρα λοιπόν τα κύτταρα θα πούνε τι θα κάνουμε. Έχουμε λοιπόν τροφή, αύξηση λίπους. Το λίπος γίνεται όταν αυξάνεται πολύ τοξικό. Με το που θα γίνει τοξικό έχουμε κυταρικές φλεγμονές, κρυφή φλεγμονή. Με το που θα γίνουν κυταρικές φλεγμονές, αρχίζει πλέον το άτομο να γίνεται παχύσαρκο. Είναι να αναπτύσσει χρόνιο νόσημα. Άρα είναι ασθένεια. Και ας ξεχάσουμε τις θερμιδοδίαιτες. Δεν υπάρχουν. Οι γονείς πολλές φορές έχουν το κατοχικό σύνδρομο. Έτσι. Έτσι από που τη λένε, μητέρα τους. Ακριβώς. Έτσι. Φάε παιδάκι μου και φάε παιδάκι μου και φάε παιδάκι μου. Εάν κάποιο παιδί δεν έχει την προδιάθεση να γίνει παχύσαρκο, όταν οι γονείς πιέζουν τα παιδιά τους, μπορεί να τα κάνουν παχύσαρκα? 100%. Μόνο το 5% συνεχίζει το γονίδιο να υφίσταται. Γιατί είναι θέμα αρχαίγονων γονιδίων όλα. Εάν δεν είχαμε το αρχαίγονο γονίδιο της παχυσαρκίας, δεν θα επιβίωνα μέχρι σήμερα. Σωστό. Αν ο οργανισμός μας δεν έκανε κατακράτηση λίπους. Αλλά με τη σημερινή διατροφή, ο άνθρωπος γίνεται παχύσαρκος και αναπτύσσει ασθένειες. Μου έχετε φέρει ένα βίντεο, όπου είναι το βίντεο του ρεκόρ Guinness παχυσαρκίας. Ναι. Ο Μάνουελ Ουρίμπε. Ο Μεξικανός. Ωραία. Θέλετε να δούμε το βίντεο, να πάρει μια γεύση ο κόσμος και να το σχολιάσουμε μετά? Βεβαίως. Τέλεια. Πάμε να δούμε το βίντεο. Η παχυσαρκία αρχίζει να παίρνει διαστάσεις επιδημίας. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση με τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Το καμπανάκι κινδύνου χτύπησαν για ακόμη μια φορά οι ειδικοί, που θεωρούν πως τα παχύσαρκα άτομα κουβαλούν πάνω τους μια ορολογιακή βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Γι' αυτό τονίζουν ότι αν θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν υγιείς ενήλικοι, πρέπει από πολύ μικρά να τα μάθουμε να τρώνε υγιεινά και να αθλούνται.
Μετά τη ραγδαία γύρανση του πληθυσμού και τη μείωση των γεννήσεων που επιτείνουν το δημογραφικό πρόβλημα, η χώρα μας αποκτά μια ακόμη αρνητική πρωτιά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καταγράφοντας ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων 42%, όταν ο μέσος όρος για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους δεν ξεπερνά το 38%. Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία αυτά για τα Ελληνόπουλα, τα οποία αναδεικνύονται ως τα πλέον παχύσαρκα παιδιά της Γυραιάς Υπήρου. Περίπου 3 στα 10 αγόρια στην εφηβεία και 1 στα 6 κορίτσια είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, ποσοστά που επίσης αυξάνονται αλματοδός τα τελευταία χρόνια. Η παχυσαρκία παίζει τεράστιο ρόλο στην εμφάνιση πολλών ασθενειών. Monterrey may be one of Mexico's most beautiful cities, but the man who lives inside this house wouldn't know it. That's because Manuel Uribe hasn't left his bed for years. He's trapped inside his home, trapped inside mountains of immovable weight, living the life of an outsider. Manuel's body has grown to unimaginable proportions, giving him at one time the unwanted title of the fattest man in the world. At your worst, what did you weigh? My weight was 560 kilograms and I couldn't go on anymore. 560 kilos. Okay. Mucho. That's more than 1,200 pounds, making Manuel beyond fat. Doctors call it morbid obesity. It affects every aspect of his life. He can't walk or even sit up fully. I had an obesity problem for many years, a very significant one. I was gaining and gaining weight. I was on every diet you can imagine. Why did you gain that weight? Well, I used to eat normal, just like all Mexicans do. Beans, rice, flour tortilla, corn tortilla, French fries, hamburgers, subs and pizzas, whatever regular people eat. Then how do you explain this? I worked as a technician repairing typewriters, electronic calculators and computers, so I worked on a chair, a sedentary life. You ate fast food and you didn't exercise? Yes, I didn't exercise. I didn't walk. Just how big did his body get? How much weight is that? Well, you're about to find out. Right. We added up the weight of people on the streets of Monterrey, Mexico to see how many it would take to equal 1,200 pounds. Six men, three women, and one pony make it 1,200 pounds. 2 years ago, confined to his bed, Manuel decided to make a desperate plea for help on Mexican television. I don't want to die here, but I want to find a way to try and fight. I know someone can help me. Let's talk about basically obesity. Well, this is Manuel Uribe. This is Manuel when he weighed 1,230 pounds, the heaviest man in the world. And the loose translation of this, I don't want to die. So we started working with Manuel about 3 years ago. And after about 18 months, there's Manuel. You can see he's still fat, even though he's lost about 400 pounds at this point in time. But now let's take a look at Manuel's blood chemistry. It very well could be the healthiest man in all of Mexico. His blood cholesterol, perfect. His HDL cholesterol, perfect. His triglycerides, they have a trained world-class athlete. His blood pressure, they have a teenager. His blood sugar, perfect. And his heart rate, even though he hadn't left his bed in 7 years, was that of a trained athlete. It's impossible to make Manuel any healthier than he is. It'll take another 5 years to get him down to his ideal weight of about 250. And this is Manuel about 30 months after we started at his wedding, where he lost about 550 pounds at this point in time. And there's our two Mexican physicians, Dr. Silvia and Dr. Gustavo, and I'm sitting that back in the background there with Manuel. And he's a pretty happy guy. Well, I would be too. Ζυγίζει 310 κιλά, όχι ο Μιχαλάρας, αλλά ένας Μεξικανός που στο παρελθόν ήταν ο πιο παχής άνθρωπος στον κόσμο. Ο Μεξικανός λοιπόν βγήκε για πρώτη φορά από το σπίτι του μετά από 5 μήνες με τη βοήθεια ενός ειδικού τρέιλερ. Βόλτα με τη φίλη του βγήκε ο Μανουέλ Ορίμπε, ο Μεξικανός που ζυγίζει 310 κιλά. Για να γίνει όμως δυνατό αυτό χρειάζεται τη βοήθεια ενός ειδικού τρέιλερ, στο οποίο φορτώθηκε το κρεβάτι του. Pues bueno, esta vez queremos ir a pasearnos. Ya conseguimos un remolque y todo un poco más bajito y esperamos que todo salga bien. Ο Ορίμπε υπήρξε στο παρελθόν ο πιο υπέρβαρος άνθρωπος στον κόσμο, καθώς είχε φτάσει να ζυγίζει πάνω από 550 κιλά.
Για το λόγο αυτό είχε μπει και στο βιβλίο το ρεκόρ Guinness. Αυτή ήταν η πρώτη του βόλτα μετά από 5 μήνες. Ταξίδευσε μέχρι τις ακτές μιας λίμνης στο Βόρειο Μεξικό που έφαγε ψάρια και λαχανικά και ασκέφθηκε με τους ντόπιους ψαράδες. Pues que no, es que cuenta que estaba encerrado por 8 años, 7 años ahí en la casa. Ο Ρίπε τα δύο τελευταία χρόνια έχει υποβληθεί σε αυστηρή δίαιτα, χάρη στην οποία κατάφερε να χάσει περίπου 250 κιλά. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να μην μπορεί να περπατήσει. Το προηγούμενο Μάρτιο, μάλιστα, μια άλλη προσπάθεια να βγει βόλτα έξω από το σπίτι του απέτυχε, καθώς κόλλησε το τρέιλερ που τον μετέφερε. Τελευταία φορά που βγήκε και έκανε βόλτα έξω από το σπίτι του ήταν πριν από έναν και πλέον χρόνο, το Μάρτιο του 2007. Ο Μανουέλ Ορίμπε γιόρτασε τα 403 γενέθλιά του. Αυτό έγινε στο Μεξικό και μέχρι τώρα η είδηση δεν σας λέει τίποτα γιατί δεν ξέρετε αυτόν τον άνθρωπο. Η είδηση είναι λοιπόν ότι ο Μανουέλ Ορίμπε γιόρτασε τα 403 γενέθλιά του. Γιατί μέχρι πριν από λίγο καιρό ο πιο παχύσαρκος άνθρωπος στον κόσμο ήταν ξεγραμμένος για τους γιατρούς και πίστευαν ότι δεν θα καταφέρει να επιζήσει. Κατάφερε όμως μέσα σε 6 μήνες να χάσει 235 κιλά, όσα ακούσατε, 235, και έτσι να αντιμετωπίζει τη ζωή με αισιοδοξία. Ο Μανουέλ Ορίμπε έγινε γνωστός ως ο πιο παχύσαρκος άνθρωπος στον κόσμο. Το Μάρτιο του 2006 είχε φτάσει να ζυγίσει 560 κιλά, κάτι που του εξασφάλισε μια θέση στο βιβλίο Guinness. Όμως, στα 43 γενέθλιά του δείχνει να αδιαφορεί για τις λιχουδιές που του προσφέρουν ως ροηφή του, που θέλουν να τον βάλουν σε πειρασμούς. Ο Μανουέλ έχει αλλού το μυαλό του και δηλώνει αποφασισμένος να πετύχει το στόχο του. Από το Μάρτιο του 2006 άρχισε αυστηρή δίαιτα και μέχρι τον περασμένο μήνα κατάφερε να χάσει 235 από τα 560 κιλά του. Salud nada más, estamos tratando de hacer todo lo que los médicos nos ordenan, ¿verdad? Hacer la dieta o el estilo de vida como nos lo han indicado y vamos muy bien, hemos ya bajado ya. Ο Μανουέλ εξακολουθεί να μην μπορεί να μετακινηθεί, αλλά συνεχίζει με ευλάβεια τη δίαιτα. Στο πλευρό του βρίσκεται η φίλη του Κλαούδια Σολής, που το ετοίμασε για τα γενέθλιά του μια τούρτα φρούτων. Yo tengo 6 años en esta cama, gracias a Dios. Aquí estamos batallando día a día. Ο Ορίμπε κατάφερε να χάσει κιλά τρώγοντας grapefruit, ψάρι, κοτόπουλο και λαχανικά. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 90 ο Μανουέλ Ορίμπε εργαζόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έτρωγε μόνο πίτσες και χάμπουργκερ. Συνήθεια που τον οδήγησε στην παχυσαρκία και τα 560 κιλά. Είδαμε αυτό το βίντεο. Πραγματικά έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, κύριε Δράκοπουλο, να σας κάνω. Καταρχήν, είδαμε πώς το γρήγορο φαγητό μπορεί να μας φέρει σε αυτή την κατάσταση. Το γρήγορο φαγητό μας κάνει κυταρικές κρυφές φλεγμονές και τότε αρχίζει ο οργανισμός να μην μπορεί να κάψει το λίπος διότι είναι γεμάτο φλεγμονές και συνέχεια αυξάνεται. Μου έκανε φοβερή εντύπωση οι εξετάσεις, οι εργαστηριακές εξετάσεις του Ορίμπε. Ναι, Μάνουελ Ορίμπε. Ωραία. Ότι ήταν όλες καλύτερες και από έναν υγιέστατο άνθρωπο. Δηλαδή, με τόσα κιλά που είχε παραπάνω φορτωμένα στον οργανισμό του, είχε φοβερές εξετάσεις. Πώς γίνεται αυτό? Μου κάνεις... Δεν υπάρχει καλύτερη ερώτηση από αυτή. Καλύτερη ερώτηση από αυτή, σοβαρά δεν υπάρχει. Λοιπόν, δεν έχουμε καλές εξετάσεις αίματος, διότι από το λιπόδι ιστό όλη η τοξικότητα μπαίνει στην κυκλοφορία του αίματος. Όλα ξεκινάνε από το λιπόδι ιστό. Και η χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια και τα ένζημα του σηκωτιού και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Όταν έχουμε δηλαδή λίπος στο σηκώτη, το σηκώτη αυξάνει τα ένζημά του και τα βλέπουμε εμείς στην κυκλοφορία του αίματος. Άρα, όταν το λίπος γίνει τοξικό, μπορεί να είμαστε 50 κιλά, μπορεί να είμαστε 100 κιλά, μπορεί να είμαστε 200 κιλά. Άρα δεν έχει να κάνει σε σχέση με το βάρος. Όχι. Δεν έχει να κάνει. Πόσα κιλά λίπος πρέπει να έχει ο οργανισμός? Πόσα κιλά λίπος πρέπει να έχει? Οι άνδρες πρέπει να έχουν 15% και κάτω και οι γυναίκες 20%. Δηλαδή, ας πούμε, σε ένα... αν ένας άντρας, ας πούμε, ζυγίζει γύρω στα 80 κιλά. 80 κιλά. Πολλαπλασιάζεται επί 15%. Μας κάνει 5, 8, 40, 12 κιλά με 13 κιλά λίπος. Είναι το ιδανικό και το πιο σωστό που πρέπει να έχει. Το πιο σωστό. Και το υπόλοιπο να είναι μικρός. Μου είπατε κάτι που σας... Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Ναι, ναι. Εάν εγώ μπορώ να θεραπεύσω τη λιποτοξικότητα... Λιποτοξικότητα. Ναι, έτσι. Τοξίνη μέσα στο λίπος,
το ότι εξετάσεις αίματός μου θα βγουν σαν το Μάνο Λουρίμπε ανεξαρτήτως βάρους. Και αυτό γίνεται με τη σωστή διατροφή. Το μυστικό της διατροφής και κυρίως της διατροφικής ζώνης. Γιατί μιλάμε για τη διατροφική αυτό ζώνη τώρα. Αυτό ήθελα να μου εξηγήσω. Ο Μάνο Λουρίμπε σήμερα είναι 200 κιλά. Και για το λόγο του αληθές, ας μπουν στη βιβλιοθήκη του Google, τη Wikipedia, ας τυπήσουν Μάνο Λουρίμπε να δούνε τώρα ότι είναι 200 κιλά. Με τη διατροφική ζώνη είχε 360 κιλά. Μου έκανε εντύπωση στο βίντεο που, που ζύγιζε όσο 6 άνθρωποι, ναι. 8 ποσό ήταν, ναι. Συν ένα πόνι. Δηλαδή ήταν ασύλληπτο το νούμερο. Για να μπορέσει η διατροφική ζώνη, extreme κατάσταση, μπορούσε να έχει πεθάνει αυτός. Και να βγάλουμε ασχημόνωμα. Ναι. Έτσι, για να μπορέσει η διατροφική ζώνη. Όμως είχε καλή διάθεση. Ποιος δεν είχε καλή διάθεση από πέντε. Θέλω να πω, δεν είχε καταθέσει τα όπλα, είχε όρεξη για ζωή. Είδαμε ότι παντρεύτηκε μια ωραιότατη γυναίκα, όπου μου είπατε εσείς ότι ήταν μοντέλο. Έτσι, ήτανε, είναι, δεν ξέρω. Έτσι. Μπροστά του μοντέλο. Μα ήταν κούκλα. Έτσι, μπράβο. Ήταν κούκλα. Από τη δημοσιότητα το παντρεύτηκε. Είδατε, εμείς οι γυναίκες τι κάνουμε. Από τη δημοσιότητα λοιπόν το παντρεύτηκε. Ο Μάνο Λουρίμπε είναι κάτι πολύ extreme και κάτι που τη διατροφική ζώνη την πήγε στα ύψη. Για να μπορεί η διατροφική ζώνη να αδυνατήσει το ρεκόρ Γκίνες παχυσαρκίας, σκεφτείτε τι μπορεί να κάνει σε ένα απλό άνθρωπο που να χάσει 10, 15, 20 και 30 κιλά. Εγώ θέλω να δείξω μια και είπατε και το ρεκόρ Γκίνες εδώ πέρα. Έτσι. Αυτό είναι το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες. Έτσι. Σελίδα 61. Μη μου φύγει. 61. 61. Έχω βάλει και το σελίδοδείκτη. Εδώ πέρα. Μπράβο, αυτός είναι. Λέει λοιπόν ότι με τη διατροφική ζώνη σε αυτό το σημείο του 2009 είναι 300 κιλά. Έχει χάσει 260 κιλά. Τώρα έχει χάσει άλλα 160 κιλά. Δηλαδή μιλάμε τώρα, κοίτα, για 5-10 κιλά. Λες και χάνει κάποιος 5-10 κιλά. Μου είπατε ότι έχει ακόμα πρόβλημα και δεν μπορεί να περπατήσει. Να περπατήσει. Για ποιο λόγο, κύριε? Ο κόσμος νομίζει ότι θα πάει να κάνει μια χείριση παχυσαρκίας και θα λύσει το πρόβλημά του. Mm-hmm. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ότι μπορεί να μείνει στο χειρουργείο, πρώτον, και δεύτερον, από τη στιγμή που θα κάνει την εγχείρηση, αρχίζει τα προβλήματά του. Που θα έχει μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι ήταν σαν να ήταν παχυσαρκός. Δηλαδή, όταν ήταν 270 κιλά, το είπαν οι γιατροί στο Μεξικό, θα σου κάνουμε εγχείρηση να μικρύνουμε τα πόδια σου. Με το που λοιπόν, αναρρόφηση δηλαδή. Στα πόδια του. Θα σου μικρύνουμε τα πόδια και αφού σου μικρύνουμε τα πόδια θα μπορείς να περπατάς και να ασκείσαι και έτσι θα χάσεις το βάρος σου. Δεν μπορούμε στον οργανισμό μας να φαρθούμε βάναυσα. Όσο πιο βάναυσα του φερθούμε και όσο πιο γρήγορα χάσουμε τα κιλά μας, ο οργανισμός μας, επειδή μπαίνει στην ανασφάλεια, την επόμενη φορά γίνεται διπλάσιος. Βέβαια, απότομες μεταβολές. Τελείωσε. Αυτό το έχουμε 5, δει. 10 και 20 κιλά το μήνα και όλα αυτά τα παραμύθια θα ξεχάσει ο κόσμος. Αυτό το έχουμε δει και σε ανθρώπους που δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Όταν κάνουν εξαντλητικές δίαιτες και χάνουν, ας πούμε, μέσα σε μία εβδομάδα 3, 4, 5 κιλά. Πω, τελειώσανε. Την επόμενη φορά, δηλαδή μετά από μία εβδομάδα, επειδή υπάρχει και το στερητικό σύνδρομο, παίρνουμε τα υπερδιπλάσια κιλά. Όλες οι έρευνες, να κάνω μια παρένθεση, έχουν δείξει. Δεν μπορείς να χάσεις παραπάνω από ένα κιλό την εβδομάδα. Δεν μπορείς να τα χάσεις. Το μήνα μπορεί να χάσεις 5 σωστά. Και 6 κιλά. Θα είναι κατακράτηση υγρών. Βεβαίως. Δεν θα είναι λίπος. Βεβαίως. Το λίπος είναι μέχρι 3 κιλά το μήνα. Λοιπόν, του Μάνου Λουρίμπε το αδυνάτησαν τα πόδια του, αλλά επειδή κατέστρεψαν τα πόδια του, έγιναν τριπλάσια, έγιναν τόσα τα πόδια του. Και από 270 κιλά πήγε 560. Ασύλληπτο. Πήγε λοιπόν και έκανε εγχείρηση για να διορθώσει το πρόβλημά του και το πρόβλημά του αυξήθηκε. Ασύλληπτο όμως. Και όμως το δείξανε μάλιστα γιατί το ξέρω αυτό. Και το 2004 και το 2008 πήγα στο Κανκούν του Μεξικό που γινόταν μερίδα για το Μάνο Λουρίμπε. Μάλιστα. Και την παρακολούθησα. Να ρωτήσω κάτι. Μου είπατε στον πρόλογο της ενότητας ότι θα μου πείτε με ποιες ασθένειες συνδέεται η παχυσαρκία. Λοιπόν, για πείτε μας για να προσέχουμε να πούμε λίγο. Στην καλύτερα, ή θα την πούμε νόσο παχυσαρκίας ή λιποτοξικότητα. Τοξικό λίπος. Mm-hmm. Με το που αρχίζει λοιπόν και αυξάνεται το λίπος,
Το πρώτο που παθαίνουμε, το μεταβολικό σύνδρομο. Μεταβολικό σύνδρομο. Σταματάει ο οργανισμός μας να έχει πλέον καλό μεταβολισμό. Όπως το λέει και η λέξη. Μεταβολικό σύνδρομο. Mm-hmm. Ξεκινάει να έχουμε υπερινσουλινεμία. Ξεκινάει να έχουμε αντίσταση ινσουλίνης. Αυξάνεται η πίεση, υπέρταση δηλαδή. Χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, πέφτει καλή χοληστερίνη, αυξάνεται και κακή χοληστερίνη. Αρχίζει η λιπόδη διήθηση, να αυξάνονται τα ένζημα του σκοτιού, το γάμα-GT, το HGOT, το HGPT, το LDH κτλ. Αρχίζουν τα καρδιαγιακά προβλήματα και... Είναι πολύ σοβαρά όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι κάτι απλό. Απλό. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή μην νομίζουν ότι με την... Έρχεται ο διαβήτης με όλα τα παρεμφερειδή, πλακροτεριασμούς, τυφλώσεις κτλ. Στην ουσία κινδυνεύει η ζωή μας. Τελείως. Με το που αρχίζει και αυξάνεται το λίπος, κινδυνεύει η ζωή μας. Κανείς δεν το έχει καταλάβει αυτό. Πρέπει να κάνουμε μία ισορροπημένη διατροφή για να λύσουμε όλα μας τα προβλήματα. Πώς μπορούμε να βρούμε την ποσότητα της διατροφής σε εμάς? Και αν είναι σωστό να μετράμε τις θερμίδες μας? Όποιος έρθει σε εμάς, πρέπει να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος. Να πάρουμε όλες τις εξετάσεις αίματός του. Να του κάνουμε λιπομέτρηση. Να του κάνουμε μειομέτρηση. Να δούμε τη δραστηριότητά του. Να δούμε αν χωνεύει. Να δούμε εάν μπορεί να πάει στην τουαλέτα ή έχει καταστρέψει τον εταιρικό της σωλήνα. Να τα πάρουμε όλα αυτά μαζί και να του βγάλουμε ένα πρόγραμμα για ένα μήνα. Στο μήνα πάνω έρχεται. Βλέπουμε συν και πλήν. Και κυρίως οι περισσότεροι από αυτούς δεν χωνεύουν και καλά. Έχουν προβλήματα χώνευσης. Πρέπει να το φτιάξουμε και αυτό. Βέβαια. Γιατί έχουν καταστρέψει τα πεπτικά τους ένζημα. Και αφού λοιπόν τα πάρουμε όλα αυτά μαζί, του φτιάχνουμε ένα δικό του διατροφικό πρόγραμμα, τον οποίο ελέγχουμε και λύνουμε όλα τα προβλήματά του μέσα σε 6 μήνες. Κύριε Δρακόπουλο, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Να πούμε ότι θα είστε για μία εβδομάδα. Για μία εβδομάδα θα είμαι. Στην Αθήνα. Εσείς μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210-69-21-723. Μπορείτε να μπείτε και στο web, zoom.com.gr. Εκεί πέρα θα βρείτε όποιες πληροφορίες θέλετε. Επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Δρακόπουλος θα είναι εδώ πέρα για μία εβδομάδα και μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δρακόπουλε. Θα τα πούμε τον άλλο μήνα. Τον άλλο μήνα. Με μεταβολικό σύνδρομο, με διαβήτη κτλ. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.